Γεια σας, Νικόλακης από την Φάντασμα εδώ πέρα και μαζί θα δούμε τα patch notes του 10.22. Πάμε. Λοιπόν, mid patch updates. Tamkins, Kindred, Yumi. Έχετε πάρει τα Tamkins. Ωραία. Αυτά είναι μικρές βλακιούλες. Αυτό εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σταμάταγε το Yumi όταν το έκανε στην έκανση εσύ. Πολύ περίεργο. Puffs, nerfs. Για πάμε κατευθείαν. Seraphine. Η Seraphine γενικά θα είναι available και στο GLL. Από δεύτερη εβδομάδα του 10.22 θα κρατήσω τις σκέψεις μου λίγο για το Champion, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το παίξουμε. Γενικά είναι πολύ δυνατό και οπωσδήποτε η ήρωας βγαίνει στη Zone 10, περιμένουμε είτε να αποφαριστεί ώστε να είναι σπασμένος είτε να είναι top tier. Έχει ακολουθήσει μια πολιτική ιερά ότι θέλουμε να πουλήσουμε σκέψεις για τους καινούργιους ήρωες, άρα θα τις κάνουμε σπασμένους. Αμούμου, Arnau Stans. Ναι, ήταν λίγο περίεργο ότι έκανε root και disarm, γιατί απλά έκανε ζουτ και disarm, ας πούμε, αλλά ο Τζάμα μετά έκανε Q. Είχε φάει όλη την αμόμου και έκανε Q έξω και φεύγε. Άνι. Αμόμου, μικρή αλλαγή. Δεν περιμένω να αλλάξει τίποτα. Είναι έτσι ως King του Low Elo. Δεν περιμένω να αλλάξει τίποτα στο High Elo. Ίδιο στέλνει ακριβώς. Άνι. Το shield της Άνι να δίνει πια damage reduction. Θα δίνει ένα shield το οποίο θα έχει επιρέσιο και θα παίρνει και ο Ally. Bonus movement speed display to the shield target. Ναι. Λοιπόν, καινούργιο visual, περισσότερο mana, περισσότερο range. Ναι, Timber Willow gives the benefits of the shield regardless of the target. Λοιπόν, αυτό κάνει να είναι τη support. Γενικά το είχαμε δει στο παρελθόν να παίζεται support από heal sank. Όταν το παίζανε, ας πούμε, οι Fnatic Ari Twitch, δεν ξέρω. Περίεργη αλλαγή. Νομίζω θα είναι και mid και support. Ποιος ξέρει. Περίεργο champion, Ιάννη. Δυνατή αλλαγή, νομίζω θα τη βάλει και στο bot και στο mid πίσω. Δεν έχουμε δει πολύ στο mid, αλλά πιστεύω ότι η αλλαγή θα είναι πολύ καλή για το 2v2 με τη ζούγκλα. Με κάνα χέκαρι, ας πούμε, το δίνει speed, δυνατό. Ας. Μειώνω τα arrows σε κάθε rank, αδιάφορο τελείως, είναι ακριβώς το ίδιο champion, δεν αλλάζει τίποτα. Brand. Λοιπόν, τι κάνουνε. Νερφάρουν το base damage, που είναι nerf στο brand support, και του δίνουν επιρέσιο που είναι στο brand mid. Αχα, τον βοηθάνε για να γίνει midlaner. Η Riot δεν του άρεσε ότι είναι support. Οκ. Now spread to nearby enemies, always. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να πουσάρει. Μερικά συνοπλήσεις τάκες, spread to... πολύ δυνατό. Now spread to indicator for the spread range. Ωραίο αυτό, πολύ για τον brand. Πολύ δυνατό αυτό για το wave clear, να ξέρετε. Πάρα πολλά σκανά, back and forth. Για το 1v1. Enemy champion, brand, any valid bounce target. Οκ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το 1v1. Του brand στο solo lane. Ειδικά όταν δεν υπήρχαν CS, το ρο του brand ήταν useless. Αλλά τώρα αν είσαι κοντά στον άλλον, εδώ πέρα λέει ότι άμα ο brand είναι melee, δεν θα κάνει one shot, γιατί θα περίμενε, ας πούμε, το ult να κάνει bounce 5 φορές πάνω στον αντίπαλο και σένα και να στα κάνει με τη μία. Άρα με το Jarvis, ο Garrett θα φύγει μπροστά τώρα πια. Δεν μπορεί να το κάνει στο ίδιο σημείο που ήταν. Οκ. Ενδιαφέρον. Άμα το φλασάζει, δηλαδή ο Garrett θα φύγει μπροστά 250 units από ό,τι πριν. Jinx. Είναι αυτό. Οκ. Okay. Αδιάφορα λέγεται στην Jinx, αδιάφορα λέγεται στον Κάλιο. Κάρθος. Πάρα πολύ δυνατό αυτό. Γιατί στα solo χάνει 10 αντί για 5. Είναι 5 αλλά χάνει 10 σημαντικότητα. Κάρθος to reliable jungle mid bot because he can perma sub waves and perma clear camps with little no cost. We're long with his ability to deal sustained. Εγώ και με αυτό το champion είχα πάντα πρόβλημα, οπότε δεν έπαιρνα έναν jungler. Έχει... Το game έχει πάει σε πολύ κακό σημείο για τότε που ήταν σπασμένος. Και στο ADC δεν μ' άρεσε. Είναι πολύ τοξικός σαν ήρωας. LeBlanc. Μειώνουμε mana, μπαφάρουμε base damage, μπαφάρουμε το delay damage. Πολύ δυνατό. 20 damage στο ε της... Μ' αρέσει που τους μπαφάρανε το ε από το Q και το W, γιατί το ε είναι το skill shot. Είναι αυτό που θέλει skill για να το πετύχεις. Χαίρομαι αρκετά για την αλλαγή αυτή. Μ' αρέσει LeBlanc σαν ήρωας και θεωρώ ότι αυτοί που μπορούν να την παίξουν θα έπρεπε να σου δώσει λίγο αγάπη Riot και καλά έκανε και τους έδωσε. Λοιπόν, Q Max Lulu Nerf. Αυτό κυρίως τι που χτυπάει. Χτυπάει τα solo lanes. Top Lulu is has been too well in skill play. Reducing και τον... Ναι. Χτυπάνε την top lane Lulu γιατί είναι καλά τα matchup. Δεν χάνε τούτα. Έχει perma sub και μετά είναι πάρα πολύ δυνατή στο early game. Και σνομπολάει πάρα πολύ μετά την έμψη της. Λοιπόν, τι νερφάρουνε. Νερφάρουνε 40 damage στο Q. Glitterlands. 125, φάρουνε 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ωραία, άρα τρώει πολύ μεγάλο nerf.
αν μαξάρεις Q. Η Q Max Lulu τρώει πάρα πολύ μεγάλο nerf. Η Ε και W Max Lulu τρώνε 0 nerf. Κυρίως support Lulu το κάνει αυτό. Αδιάφορο. One more clarity check. This time to make Nasus ultimate firm all in June. Ναι. Γενικά το R buff στον Nasus είναι αρκετά καλό. Κυρίως είναι καλό στο rank 1 που τρως one shot και δεν προλαβαίνεις να στακάρεις όλο αυτό το Nasus no longer gains per second. Σαν μοίρα. Broken ήρωας. Ελπίζω όσο πιο πολύ να εμφανίζεται να βρουν απαντήσεις στα teams και να προσπαθήσουν να τα αφήσουν open και να τις κάνουν πράγματα εναντίον του. R base and max damage increased. This meta has. Ναι. Ωραία, καλά είναι τα memes, αλλά τα tanks σε αυτό το meta δεν πολύ πάνε καλά. Πολλά κακά matchups. Graves, Kindred γύρω-γύρω με Last Whispers. Μετά υπάρχει Evelyn, υπάρχει Lilia, υπάρχει Lissin. Βυζλισσίν είναι ok σε Τζουάνι, αλλά βυζλισσίν όλα τα υπόλοιπα δεν τα λέω πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα λίγο damage στο ούρτι δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν είναι για το τελευταίο κόσμο. Καλό είναι το damage, ίσως βοηθήσει λίγο το one shot και το level 6, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά. Ζάγια, κι άλλο buff. Την έχουμε μπαφάρει 20 φορές. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Είναι useless. Δεν ξέρω γιατί είναι useless όμως. Ίσως είναι επειδή τα LDC, Caitlyn, Samira, Jhin, Ashe είναι πολύ πιο δυνατά. Εκτός μετά τελείως το πικ. Τι να κάνουμε. Z. Νερφάρουν λίγο το ε. Τέρμα διάφορο. Αυτό είναι nerf για πότε. Είναι nerf για το level. Πότε παίρνεις. Στο 8. Στο 8 παίρνεις δεύτερο πόντο ε. 8. Το 10. Το 12 και το 13. Αδιάφορο. Θα πεσάρει λίγο πιο αργά με το ε. Δεν έγινε για κάτι. Στο all-in μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στο side, αλλά ως το 12-13 θα περιμένουμε να έχει σνομπολάρει ο Z. Άρα αν δεν έχει σνομπολάρει είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, αυτό ήταν επίσης αυτό που λέει, είναι και το reliable damage του. Δεν είναι το skill shot του. Του χτυπάνε το ε και φάπες build. Όχι build. Όταν έκανε all-in και έκανε ulti με φάπες και ε, αυτό εννοώ. Pet range indicators. Αυτό πρέπει να έχει πολύ περισσότερο καιρό. Να δεις ως που θα γυρίσει το pet σου πίσω. Κυρίως με το σάκο. Πολύ καλό αυτό. Urban Chases, Buff Fixes, μας ενδιαφέρουν skins. Βλέπουμε κάποια KDA skins που θα βγάλουν και κάποια κρόμας. Πάμε ένα recap. Λοιπόν, από τα Buff Fixes αυτά, Mid Patch, μόνο το U είναι πολύ σημαντικό, γιατί την σας πάγει στο W και ξανά είχε. Λοιπόν, Seraphine, πολύ δυνατό. Αμούμου, αδιάφορο change. Άνι, πολύ καλό, μπορεί να την κάνει και support, μπορεί να την κάνει και mid. Viable. Ash, αδιάφορο. Brand, καλό buff για mid. Galio, αδιάφορο. Jinx, αδιάφορο. Karthus, πολύ μεγάλο nerf. LeBlanc, καλό buff. Lulu, unplayable σε solo lane κατά τη γνώμη μου. 40 damage είναι πάρα πολύ level 9. Και είναι και πάρα πολύ spammable για wave clear και για trades. Nasus, πολύ καλό buff στο πρώτο rank. Αδιάφορο στο δεύτερο και αδιάφορο στο τρίτο. Samira, πολύ καλό nerf. Άλλο ένα και ίσως τα teams προσπαθήσουν να αφήνουν να παίξουν κάτι εναντίον της. Να δούμε ποια είναι όντως τα καλά matchup. Σε Τζουάνι, καλό buff, δεν πρόκειται να παιχτεί, πολύ κακό jungle σε αυτό το meta. Τζάγια, unplayable. Z, του χτυπάνε το standard damage, πολύ δυνατό πήγε για solo queue και το έχουμε δει για κάποιες φορές στο competitive. Σάκο, Άνι, αδιάφορο, urban changes και αυτό ήτανε. Like, comment και subscribe. Πείτε μου τι θέλετε να δείτε, θέλετε κάποιο είδους άλλο βίντεο, σας ενδιαφέρει να δείτε κάτι άλλο. Γράψτε μου κάτω στα comment και Νικολέξα από την Φάντασμα, signing out.